Yeah.
Φίλοι μου, χαίρετε. Χαίρετε πάντοτε. Αμήν. Πώς είστε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά παρά τα χρονάκια μου. Εγώ προσωπικά δεν κάνω τίποτε άλλο από το να μεταφέρω κατά το δυνατόν σωστά αυτό το οποίο έχω διδαχθεί και έχω παρακολουθήσει. Γιατί χωρίς διδασκαλία και χωρίς παρακολούθηση δεν είναι δυνατόν να βγει στον αέρα ένα σωστό πράγμα. Γιατί η παράδοση είναι το μέγιστο όπλο εναντίον πάντων των εχθρών της Ρωμιοσύνης. Γιατί Έλληνες χαίρετε. Αυτό το χαίρετε σας εγκαρδιώνω γιατί το αξίζετε. Σεβασμιότατε Άγιε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αρχιερού κύριε Ιγνάτιε, εντιμότατε κύριε Αντιδήμαρχε, ειδικοί εκπρόσωποι των πολιτικών, δημοτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιεροψαλτών Ελλάδος, μουσικολογιότατε άρχοντες οφητιάδη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητή μας οικογένεια του μακαριστού Μανώλη Κατζημάρτη, φίλοι συνάδελφοι ιεροψάλτες, κυρίες και κύριοι. Οι καρδιές όλων ρίγησαν και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια μας, στη θέα και στο άκουσμα του επί πολλά έτη πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της πόλης μας και του μακαριστού Πατέρα και Δεσπότη μας. Δοξάζομαι τον δωρεοδότη πάντων των αγαπών Θεό που αξίωσε πολλές γενιές στην πόλη αυτή να ζήσουμε λειτουργικές ώρες πνευματικής ανάτασης και καρδιακής προσευχής τη συνδρομή και συνεργεία των σπουδαίων αυτοαναστημάτων της Εκκλησίας μας. Μέσα λοιπόν σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα που δημιούργησε η προηγητήσα οπτικοακουστική προβολή, ανοίγει η απογευματινή μουσική εκδήλωση του ΔΙΜΕΒ του αφιερωμένου στη μνήμη του μεγάλου πρωτοψάλτου Μανώλη Κατζημάρτη. Θα ρίχνει ένα έτος από την εκδημία του συντοπίτη μας σεβαστού δασκάλου πρωτοψάλτου, του εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου Ιωάννης ο Κουκουζέλης, του πρώτου προέδρου αυτού και του στον ανατινικουμένη Ορθόδοξο κόσμο αναγνωρισμένου, καλυφωνότατου και άριστου και τέλειου εκφραστή της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης. Και ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Βόλου, από την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει διήμερο αφιερωμένο στην μνήμη του σπουδαίου Ιεροψάλτου. Το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας συνδιοργανώθηκε με τον τομέα ψαλτικής τέχνης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος επιστημονική μουσικολογική ημερίδα, όπου διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, μουσικολόγοι και άρχοντες οφητιάριοι και πρωτοψάλτες αναφέρθηκαν εκτενώς στην προσφορά του εκδηλώντος στην εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Και ήδη συναχθήκαμε στον φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς μας Μητροπόλεως για την ακρόαση της αφιερωμένης στη μνήμη του Μανώλη Κατζημάρτη μουσικής εκδήλωσης που διοργανώνεται από το παιδί του σπουδαίου Ιεροψάλτη, Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Βόλου Ιωάννης Κουκουζέλης. Στο σημείο αυτό, να καλέσουμε στο βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου, θεολόγο δάσκαλο βυζαντινής μουσικής και λαμπαδάριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου, κύριο Ευστάθιο Γραμμένο, προκειμένου να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, κύριο Γιώργη Φιλιππίδη, για την παρουσίαση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για τις ομορφιές και τα ποικίλα στολίδια του ορατού αυτού κόσμου που απολαμβάνουμε. Ο σοφός τεχνίτης του σύμπαντος που είναι, ανάμεσα στα δημιουργήματά του, εξέχουσα θέση έδωσε στον άνθρωπο που τον έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή του. Ευτυχείς είναι οι άνθρωποι εκείνοι που με τη χάρη του Θεού ανακαλύπτουν και στη συνέχεια αξιοποιούν αυτά τα ιδιαίτερα προσόντα τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μανώλης Κατζημάρτος, που υπήρξε μεγάλο μουσικό ανάστημα και ο κατεξοχήν αναμορφωτής και εκπρόσωπος της βυζαντινής μουσικής παράδοσης στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Σημείο αναφοράς για τις νέες γενναίες και διδάσκαλος των δασκάλων μας και συνεχιστών του έργου.
η παρουσία του άφησε άσβηστη τη μνήμη του. Γι' αυτό και ιδιαίτερα η απόψινή εκδήλωση, αλλά και η πρωινή ημερίδα, που μας θυμίζουν το πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιωνιότητα, δικαιολογημένα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του. Ενώ μας λυπεί η σωματική του απουσία, μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι πρόλαβε να αποτυπώσει το έργο του. Φωνή, συνθέσεις, βιβλία, χειρόγραφα, διαλέξεις, φωτογραφίες και πολλά άλλα υπάρχουν ως μάρτυρες της αξιοθαύμαστης μουσικής εργασιομανίας του και δείγματα της όλης προσφοράς του. Μία προσφορά πλούσια και γενναιόδορη στην οικογένειά του, στους πολυπληθείς ανά την Ελλάδα και όχι μόνο μαθητές του, στους ευτυχείς πιστούς όλους όσοι τον άκουσαν, εφράνθηκαν από τα μελωδήματά του και βοηθήθηκαν στην προσευχή τους. Παρακαλούμε τον Τριαδικό Θεό να αναπαύει την ψυχή του δασκάλου μας και να τον κατατάξει στη μεγάλη οικογένεια των Αγίων Υμνοδών που με τα μελωδήματά τους δοξολόγησαν εν ζωή το Άγιο όνομά του. Παράλληλα, εμείς οι νεότεροι δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του συνδέσμου μας και να αφιερώσουμε τις δυνάμεις μας στη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση προς τον Θεό, τους συνανθρώπους μας και κυρίως στη μνήμη Του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γραμμένο και προσκαλούμε στο βήμα τον φίλο και μαθητή του Μανώλη Χατζημάρ, φιλόλογο εκπαιδευτικό και ιεροψάρτη, κύριο Χρήστο Ξενάκη, ο οποίος μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και τη σχέση που τον συνέβη με τον μεγάλο δάσκαλο θα μας μιλήσει για τον σπουδαίο και μανταριστό πρωτοψάλτη. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ψύχρεμος για να μπορέσει να μιλήσει μετά από αυτά που προηγήθηκαν, από αυτά που η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μας δείχνει. Θα προσπαθήσω. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιεροψαλτών της Μητρόπολης μας, σας ευχαριστώ που μου αναθέσατε να πω λίγα λόγια από τη συντροφιά που είχαμε με τον Μανώλη για πολλά χρόνια. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όταν καλείται κανείς να παρουσιάσει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, η πρώτη συνθήκη, η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει καλά τον άνθρωπο αυτόν. Η γνώση αυτή μπορεί να προέρχεται εξιδείας αντιλήψεως, όπερ και καλύτερων, ή από διηγήσεις, μαρτυρίες και γραπτά στοιχεία σχετικά με τον πρόσωπο αυτόν. Σε μια τέτοια παρουσίαση, απαραίτητη επίσης είναι η γνώση των τεσσάρων πράξεων της πρακτικής αριθμητικής. Αυτής που κάποτε μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω αν ακόμα μαθαίνουν τα παιδιά πρακτική αριθμητική. Και όταν έχουμε να κάνουμε με ένα συνήθι άνθρωπο, τότε χρησιμοποιούμε την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, ακολουθώντας τη ρίση του Θουκυδίδη στον επιτάφιο Περικλέους, τον γάρ ου κόντα άπας ίωθεν επενίν. Αυτόν που δεν ζει ο καθένας συνηθίζει να επενεί. Πρέπει κάτι να προσθέσουμε, κάτι να πολλαπλασιάσουμε για να εντυπωσιάσουμε το ακροατήριο ή αναγνωστικό κοινό. Όταν όμως καλούμαστε να ασχοληθούμε με ένα σπάνιο γενικά άνθρωπο, τότε επιστρατεύουμε τη διαίρεση και την αφαίρεση.
Η περίπτωση του Μανώλη Χατζημάρκου, που είχα την τύχη να γνωρίσω από μικρό παιδί, να γίνω μαθητής του, να είναι ο εκδεξιών βοηθός του για δεκαετίες, να συνδεθώ και οικογενειακά μαζί του. Είναι από εκείνες που πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να συναντήσεις τη ζωή σου. Επιστρατεύτηκαν λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Χατζημάρκου η διαίρεση και η αφαίρεση. Εφαρμογή της διαίρεσης έγινε το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, όπου με ένα επιτυχημένο χωρισμό παρουσιάστηκαν οι διάφορες πτυχές του φαινομένου αυτού ως μουσικοδιδασκάλου, ως καλλιτεχνικής μουσικής φυσιογνωμίας, ως πρωτοψάλτη. Είναι η πρώτη προσπάθεια να καταγραφεί μεθοδικά στο σύνολό της η προσωπικότητα αυτή. Απόψε με τη βοήθεια της αφαίρεσης θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε κάποια στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν ως ανθρώπινη παρουσία και ως καλαντού πόλεμο. Ξεκινώ από το στοιχείο εκείνο που ανέλειπε. Ο Μανώλης θα ήταν γνωστός στο ένα χιλιοστό των ανθρώπων που γνώρισαν την ύπαρξή του. Το στοιχείο αυτό ήταν η φωνή του. Θα πω λίγα πράγματα για αυτήν, χωρίς να είμαι ο ειδικός. Χαιρόσουν να τον ακούσει. Ένας ευχάριστος ήχος, σαν άκουγες τον ήχο μιας κρυστάλλινης πηγής της Πίνδου. Μια φωνή που σε έκανε να ξεχνάς οτιδήποτε το γήινο και μάτι, που σε έπαιρνε από το χέρι και σε ανέβαζε σιγά σιγά στον κόσμο τον Αγγέλο και από εκεί κατέβαινες μετά τα κρατήματα που ακολουθούσαν στην απόδοση. Ανέφερα τα κρατήματα, δηλαδή τις αργές ψαλμωδίες που συνήθως ψάλλονται κατά τη διανομή του αντιδότου. Τι θα ήταν ο Χατζημάρκος χωρίς τα κρατήματα? Τι θα ήταν τα κρατήματα χωρίς τον Χατζημάρκο? Το ήξερε καλά ο ίδιος. Γι' αυτό, όταν η προσφερόμενη για κρατήματα ακολουθία τελείωνε, το εκκλησίασμα δεν έφευγε. Και τότε άρχισε η πανδεσία, η οποία κρατούσε όσο θέλαμε εμείς που ήμασταν δίπλα του. Γιατί ο ίδιος, όσο έβλεπε τα πρόσωπα αυτών που τον παρακολουθούσαν, είχε αυτή την άνεση, όταν έψαχνε, παρακολουθούσε κάτω το εκκλησία του. Με πολύ διακριτικότητα βέβαια και με πολύ ικανότητα ώστε να μην φαίνεται ότι βλέπει κάπου τον κόσμο. Παρακολουθούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτός τις αντιδράσεις του εκκλησιάσματος. Όσο λοιπόν έβλεπε τα πρόσωπα του εκκλησιάσματος, δεν σταματούσε. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο πιο κρυστάλλινη γινόταν η φωνή του. Θα μένω λίγο ακόμα στο σημείο εκείνο της προσωπικότητάς του που αφορούσε την ψαλμωδία του. Σεβόταν την παράδοση, σεβόταν τους δασκάλους του, σεβόταν τους μεγάλους πρωτοψάλτες του παρελθόντος. Η εκρηκτικότητα όμως του ταλέντου του, η δύναμη της φαντασίας του, οι στιγμιαίες εμπνεύσεις του, συχνά φαινόμενα, πολύ συχνά, μας εξέπληκαν. Ενώ περιμέναμε, ας πούμε, είχαμε τα σριφέρας, ξαφνικά βλέπαμε κάτι άλλο. Ξαφνικά πηδούσε μέσα από αυτή την ψυχή κάτι μη αναμενόμενο. Και τότε βέβαια έμενε κανείς εμμεός, έμενε έκθαμος. Θαύμαζες τότε αυτό το πρωτάκουστο αποτέλεσμα της μίξης του παραδοσιακού με την έμπνευση της διφθέρας με την πρωτοτυπία του στιγμιαίου πετάγματος της φαντασίας και του συναισθήματος. Ακτινοβολία στο εκκλησίασμα, ακτινοβολία και στους μαθητές του. Οι μαθητές του ήταν τα παιδιά του, μαζί με τα φυσικά του παιδιά, τον Βασίλη και τον Κώστα. Καλώς ήρθατε. Παιδιά του ήταν και οι μαθητές του.
Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία ήταν τα αδέρφια. Αυτό το πνευματικό δέσμο ένωσε με το να είναι στο Μανώλη δεκάδες νέους της περιοχής μας. Και όχι μόνο. Και όλους τους ενίσχυε, τους ενεθάρρυνε, τους βοηθούσε τόσο στην ιεροψαλτική όσο και στην επαγγελματική, αλλά ακόμα και στην οικογενειακή του ζωή. Ήταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο, ιδίως για τον νέο άνθρωπο, για κάθε νέο που τον πλησίασε, για κάθε νέο που αγαπούσε την εκκλησιαστική μουσική. Η χριστιανική ανθρωπιά ήταν στο πρόσωπό του εμπρακτή. Η χριστιανική αγάπη έφτανε στο μεγαλείο της σε αυτόν τον άνθρωπο. Ως δείγμα του ενδιαφέροντός του για τους συναδέλφους του και την τοποθέτηση της ιεροψαλτικής τέχνης στο επίπεδο που της ταιριάζει, μπορεί να αναφέρει κανείς και την ενασχόλησή του με τα συνδικαλιστικά των ιεροψαλτών. Πίστευε ότι έπρεπε να διαθέσει μεγάλο μέρος από τις δυνάμεις του να προσφέρει το κύρος του στην πλήρη αναγνώριση του ρόλου του ιεροψάλτου. Κουβεντιάζαμε πολλές φορές για αυτά τα πράγματα, πάρα πολλές φορές. Και έβλεπα, ας πούμε, αυτή την αγωνία που είχε για τον ιεροψάλτη. Τον ήθελε πολύ πιο ψηλά από ό,τι τον έβλεπε να είναι. Πάλεψε πολύ και πέτυχε πολλά γι' αυτό το θέμα. Πάλευε για το εσύ, όχι για το εγώ. Ο ίδιος ο ιεροψάλτης είχε αυτό που έκανε. Είχε το θαυμασμό, είχε την αποδοχή, είχε τα πάντα. Η κοινωνικότητα ξεκινούσε από το σπίτι του, στην οδό Κάπα Κλαβάνη, θυμάστε την κυρία Ραζημάρκου, και για απόσταση 5 λεπτών χρειαζόταν μισή ώρα. Γιατί οι πάντες τον γνώριζαν, οι πάντες τον έβλεπαν χαμογελαστό πάντα, οι πάντες ήθελαν να πούν δύο λόγια μαζί. Αυτό στα ελληνικά λέγεται ευπροσιγορία. Ευπροσιγορία. Μιλούσε με όλους. Πάντα με χαμόγελο. Με χαμηλή φωνή. Μια φορά που λέω, ρε Μανώλη, γιατί έτσι τόσο χαμηλή η φωνή σου. Δεν πρέπει να κουράζουμε. Δεν πρέπει να την κουράζω τη φωνή. Δεν ήθελε να φωνάζει. Αλλά αν κανένας, αν υπήρχε λόγος, και αν κανένας τον εξενέβριζε, τότε 5-6 γωνίες έφτανε η φωνή. Η ταπεινότητα του Μανώλη ήταν σε μια δίκη μάρτυρας. Ήμουν μαζί. Τον ρωτάω ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ονομάζεστε Εμμανουήλ Χατζημάρ Κου. Νομίζω αυτό είναι το επίσημο, έτσι. Κου, όχι Κος. Ναι, επάγγελμα ψάρτης. Ψάρτης είπατε. Μάλιστα. Ψέμινος σε μια εκκλησία. Αυτή την ιδιότητα δήλωσε. Κοιτάζονταν οι δικαστές μεταξύ του. Έτσι απλά. Ως γνωστόν υπηρέτησε στη δημόσια εκπαίδευση και έφτασε μέχρι το βαθμό του γυμνασιάτου. Τότε γυμνασιάτου. Είχε κάποια βαρύτητα τότε ο βαθμός του γυμνασιάτου. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει Χατζημάρκος γυμνασιάτης. Υπηρέτησε επίσης ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δηλαδή, είχε και την ιδιότητα για ένα διάστημα του καθηγητού Πανεπιστημίου. Ουδέποτε τον άκουσα να αναφέρει τον τίτλο του καθηγητού του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Χατζημάρκος Εμμανουήλ. Τι επαγγέλλεστε, αν επιτρέπετε, ψάχνεις. Έτσι απλά. Και αυτά την περίοδο που η φήμη του είχε φτάσει στα πέρατα της γης. Συγχαινόταν άλλωστε κυριολεκτικά τους αλαζόμενους και αυτοπροβαλλόμενους. Όν η πληθύς μεγάλη εν τη σημερινή και όχι μόνο κοινωνία. Χαρακτήριζε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αυτοπροβαλλόμενους και αλαζόμενους, ως έχοντας ύφος χιλίων αποσωπητικά πυθίκων,
ηλίων πυθίκων. Ήταν ιδιαίτερα καυστικός για το είδος αυτών των ανθρώπων. Του άρεσε να κινείται μέσα στα πλαίσια της απλότητας, της ευθύτητας και της καθαρότητας. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται από τους μελετητές της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας, η ευθύτητα, η απλότητα και η καθαρότητα. Αναφέρονται από τους μεγάλους μελετητές του κλασικού ελληνικού πολιτισμού ως κατεξοχήν γνωρίσματα του αρχαίου Έλληνα. Και ο Χατζημάρκος ήταν η χαρακτηριστική επιβίωση αυτού του αρχαίου ελληνικού προτύπου. Και μια που αναφερθήκαμε στο έντυξο ελληνικό παρελθόν, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στο πόσο υπερήφανος ένιωθε που γεννήθηκε Έλληνας. Συχνά με ρωτούσε για θέματα που αφορούσαν την ιστορία του ελληνικού έθνους. Θέματα που αφορούσαν αρχαίους συγγραφείς, ζητήματα σημασιολογικά λέξεων και φράσεων που υπήρχαν στους ύμνους που απέδιδε. Ήθελε να γνωρίζει επακριβώς, όχι περίπου, επακριβώς. Ήθελε λεπτομέρειες. Γιατί, πώς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ήθελε να γνωρίζει λοιπόν επακριβώς τι σημαίνουν αυτά που έψηλε. Και την επόμενη φορά τα απέδιδε με τέτοιο τρόπο ώστε και ο πιο ολιγογράμματος πιστός να αντιλαμβάνεται το νόημα του ύμνου στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Είχε μια καταπληκτική ικανότητα να αποδίδει με ήχους το νόημα των λέξεων και των φράσεων. Μεγάλη ιστορία για κάθε ήχουσα. Να μπορεί να αποδίδει με ήχους το νόημα αυτών που ψάχνει. Αποκορύφωμα μεγάλη εβδομάδα, όταν όλο το εκκλησίασμα συγκλονιζόταν. Όσο και αν τα ελληνικά μου είναι επαρκή, δεν είναι δυνατό να περιγράψω, να εκφράσω αυτά που ένιωθε κανείς ακούγοντας τον Χατζημάρκο τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπανάληπτα. Συμβαίνουν μια φορά στη ζωή του ανθρώπου. Και μια και αναφέρθηκα στη μεγάλη εβδομάδα. Ο Θεός χάρισε στον Βόλο ένα Χατζημάρκο. Χάρισε όμως και ένα Χριστόδουλο. Και όταν σταματούσε ο ένας, συνέχιζε ο άλλος. Συμπτωματικά είδα απόψε και είδατε κι εσείς το Χατζημάρκο με τον Χριστόδουλο σε κρατήματα. Έπρεπε να τους δείτε τη μεγάλη Πέμπτη. Στο Κύριε αναβαίνοντός με το Σταυρό και μετά στο ήδη βάπτεται κάλαμος. Όταν σταματούσε ο ένας, συνέχιζε ο άλλος. Ψύχρεμα παρατηρούσα την έκφραση του προσώπου τους όταν έψαιναν. Λοιπόν αυτή η λειτουργή τις στιγμές εκείνες έπαυαν να ζουν στη γη. Δεν υπήρχε τίποτε το ανθρώπινο στην έκφραση του προσώπου τους. Καταλάβαινες ότι κάποιος άγγελος είχε αντικαταστήσει το ανθρώπινο είναι τους. Και η φωνή που έβγαινε ήταν γνήσια αγγελική. Εκείνη η μεγάλη Τρίτη. Εκείνη η μεγάλη Πέμπτη. Τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα όσα τα ζήσαμε. Και είναι από τα γεγονότα που όπως είπα, ούτε περιγράφονται, ούτε ξαναβιώνονται. Παρουσιάζονται μια φορά στη ζωή μας. Μετά βλέπει κανείς τα αντίγραφα, βλέπει επαναλήψεις, πράγματα, μιμήσεις. Έλεγε ο Ηράκλητος, «Δεις εις τον αυτόν ρουμ του ποταμού που κανεμβαίνεις». Δυο φορές δεν μπορείς να πεις το ίδιο ρέμα του ποταμού. Γιατί φεύγει. Φεύγει ο ποταμός, φεύγει το ρέμα. Όσο και αν η αφαίρεση με πιέζει,
Δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναφέρω την εκτίμηση που έτρεφε σε πολλούς συναδέλφους του πρωτοψάλτου. Αναφέρω τα ονόματα που άκουσα ειδήλης ο Σύν με τα ίδια μου τα αυτιά. Βεβαίως δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Μια ζωή είναι αυτή, δεν μπορώ να τα θυμάσαι όλα. Αναφέρω πρώτα τον Αθανάσιο Καραμάνη. Ήμουν παρόν σε μια συνάντησή του στο σπίτι του Μανώλη στην Οδό Γκλαβάνη και διεπίστωσα εκεί την εκτίμηση και την αγάπη που έτρεφε στο πρόσωπό του. Τον αγαπούσε πολύ τον Καραμάνη. Ως δεύτερο, όχι καταξίαν, αλλά έτσι το αναφέρω, όπως μου έρχεται στο νου, τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Δεν ξέρω αν ήταν εδώ σήμερα. Δεν φάνηκε, δεν ήρθε, δεν μπόρεσε να είχε έρθει κάποτε στο ναό μας κάποιος βοηθός του Ταλιαδόρου με ένα μαγνητοφωνάκι και στο τέλος παρακάλεσε τον Χατζημάρκο να ψάχνει κάτι για τον Χαρίλαο. Και ο Χατζημάρκος απάντησε, ευχαρίστω, άνοιξε το. Και λέγοντας, γεια σου γίγαντα Χαρίλαε, άρχισε ένα από τα κρατήματά του. Δεν ξέρω αν έφτασε στα χέρια του Ταλιαδόρου, εκτό και ακόμα ο Ταλιαδόρου. Εκτιμούσε βαθύτατα τον Γιώργο τον Λαυρόπουλο, πρωτοψάλτη Αθηνών, τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου, πρωτοψάλτη επίσης Αθηνών, τον Τζατσαρόνι, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα. Γιώργο, και αυτό είναι Γιώργο. Τρεις γιορτάτες. Επίσης τον Δημήτρη τον Ερατζή. Πολύ αγαπούσε τον Δημήτρη τον Ερατζή. Πρωτοψάλτη Τίνο. Με τον Ερατζή έτυχε να συνδεθεί ο γιος μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται δίπλα του στον άλλο κόσμο. Στην Ευαγγελίστρια της Τίνο έψαλε δεξιά ο Ερατζής, αριστερά ο γιος μου ο Διονύσης. Στην Παναγία της Τίνο. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να θυμάμαι όλα τα ονόματα. Δεν θα ήθελα να παραλείψω την αφοσίωσή του στο θέμα της οικογένειας και στο θυσιαστικό ενδιαφέρον του για τους συγγενείς του. Άξιο και αποφασιστικό συμπαραστάτη του στη στάση του αυτή είχε τη σύζυγο λοιπόν με την κυρία Ιωάννα, που σήμερα μας θυμάμαι την παρουσία του. Η κυρία Ιωάννα ήταν η ήρεμη δύναμη που στάθηκε δίπλα στο Μανώλιο ως ιδανική μάνα, ως ιδανική σύζυγος συγγενής των συγγενών του, πρόθυμη να συντρέχει κάθε στιγμή στην ανεπιφύλακτη διάθεσή του να συμπαρίσταται στους ανθρώπους του, στους συγγενείς και μη. Πολύ αγαπούσε και τον Γιώργο τον αδερφό του, είναι εδώ απόψε. Ο Μπέμπης τον έλεγε, ο μικρό, που είχε μείνει το όνομα, ο Μπέμπης. Τώρα μεγάλωσε, βέβαια. Γιώργο. Ναι. Όμως αισθάνομαι ότι δεν μπορώ πλέον να νικήσω την αφαίρεση. Σταματώ να μιλώ για το Μανώλη. Διαισθάνεστε όλοι πόσα θα μπορούσα ακόμη να πω. Αρκούμε μόνο να αναφέρω την περίφημη φράση του Ρωμαίου ιστορικού Σουητόνιου για πρόσωπα σαν τον Μανώλη Χατζημάρκο. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε από το μάταιο αυτό κόσμο όχι σαν ένας απλός περαστικός. Πέρασε από αυτόν τον μάταιο κόσμο, έλεγε ο Σουητόνιος, για κάποιους ανθρώπους που στη ζωή τους άφησαν το στίγμα την προσωπικότητά τους, όχι σαν ένας απλός περαστικός. Και ακόμη αν θα έπρεπε αυτό το φαινόμενο να το αποτυπώσουμε με δύο λέξεις, η αρχαία ελληνική γλώσσα τις έχει. Έχει πολλές ωραίες δυσύνδερες λέξεις. Θάμβος και δέος. Δυο αυτές λέξεις απεικονίζουν την προσωπικότητα. Θάμβος και δέος.
Μανώλη, ξέρω ότι μας βλέπεις. Μανώλη, ξέρω ότι με ακούς. Μανώλη, δεν ξεχνιέσαι. Υπάρχει όμως καλύτερος τρόπος προκειμένου να εκφράσουμε την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας προς τον μακαριστό δάσκαλο Μανώλη Χατζημάρκου και να ανασύρουμε στη μνήμη μας την εικόνα και το άκουσμά του παρά μόνο ψάλλοντας, όπως ο ίδιος έκανε όλα τα χρόνια της ζωής του. Στην πόλη αυτή, στα αναλόγια της οποίας υπηρέτησε και μεγαλούργησε, άφησε ανεξίτητη τη σφραγίδα του ύφους και της δημιουργίας του. Οι τρεις χοροδίες που θα ακούσουμε αποτελούν κάθημα της πόλης μας και εκφραστές της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης της περιοχής μας. Πρώτη στη σκηνή ανέρχεται η μοναδική στον ελλαδικό χώρο Βυζαντινή Χοροδία Κληρικών, η οποία συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2006 με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδου του κυρίου Ιγνατίου από 20 περίπου φιλόμουσους κληρικούς της τοπικής εκκλησίας. Πρώτος χωράρχης της θυμάξε ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Κυριαζής Νικολέρης, και από τις αρχές του 2008 ο αρχιμανδρίτης πατήρ Επιφάνιος Οικονόμου. Κατά την παρελθούσα πενταετία, η χοροδία πλαισίωσε εκδηλώσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδου, ενώ πραγματοποίησε εμφανίσεις στην κρατική τηλεόραση και σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Θα αποδώσει κατά σειρά κατανοητικούς ύμνους στους 8 ήχους κατ' εκτέλεση Μανώλη Χατζημάρκου, Χρυσάγιο και δύναμη στο επαναλαμβανόμενο Κυριακού του Καλογύρου σε ήχο πρώτο, στίχους από τη Μεγάλη Δοξολογία σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, στίχους εκ του Πολυελαίου Εξομολογήστε το Κυρίο σε ήχο πρώτο. Και δίνας βεβήθης με
Που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο. Κύριε σκοπή είναι η έρευνα, η σπουδή και η παρουσίαση συνθέσεων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών. Η χοροδία θα αποδώσει κατά σειρά ειδικά της Θείας Λειτουργίας κατά μίμηση Πέμπτου Πελοποννησίου σε ήχο πλάγιου του Τετάρτου, καθεκτέρηση Εμμανουήλ Καθημάρχου. Τον 37ο ψαλμό, μία εγκαταλείπισμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, σε σύνθεση Εμμανουήλ Καντζημάρκου, και τον ύμνο Άξιον Εστί από τη Θεία Λειτουργία σε ήχο τρίτο, σε σύνθεση Εμμανουήλ Καντζημάρκου. Την χοροδία διευθύνει η δομεστήκηνα Σέβη Μαζέρα Μάμου.
Thank you.
πριν από λίγο καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα πρόγραμμα από μια συναυλία που είχα συμμετέχει όταν ήμουνα μικρή. Ήταν από μια χοροδία που είχε ιδρύσει ο δάσκαλός μου, ο Μανώλης Χατζημάρκος. Μέσα είχε τα ονόματα από αυτούς που ψέλνανε εκείνη τη βραδιά. Σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, είχε και 16 κοπέλες. Όλες μαθητριές του. Πάνω από τις μισές που ήμασταν τότε σε εκείνη τη βραδιά, είμαστε και τώρα εδώ μαζί. Πολλές ακόμα θα θέλανε πολύ να είναι μαζί μας, αλλά οι υποχρεώσεις τους, ακόμα και το ότι ζουν πια σε μια άλλη πόλη, δεν μπορέσαν να τους επιτρέψουν να είναι μαζί μας. Από όλα όσα υποθήκανε σήμερα για τον δάσκαλό μας, τον Μανώλη Χατζημάρκο, έχω να πω και το εξής. Ήτανε ένας άνθρωπος από τους πρώτους που έβαλε το σπόρο για την ψαρδική στις γυναίκες. Ήταν αυτός που πίστεψε ότι αξίζει και στις γυναίκες να μάθουν να διαβάζουν, γιατί όλες εμείς εδώ διαβάζουμε τη βυζαντινή μας μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, όπως την έλεγε ο δάσκαλός μας. Και θεωρώ ότι αντί για οποιοδήποτε λόγο, νομίζω ότι η καλύτερη ευχαριστία σε έναν δάσκαλο είναι να είμαστε εδώ πέρα μαζεμένες όλες μας σήμερα και να αποδίδουμε με τον δικό μας τρόπο τις συνθέσεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σεβασμιότατο που έχει αγκαλιάσει αυτή μας την προσπάθεια και αυτό μας το τόνιμα και μας έχει εντάξει και την αιγίδα της Μητροπόλεως. Σεβασμιότατα, σας ευχαριστούμε θερμά. Στα αναλόγια των ιερών ναών της περιοχής μας. Την
χοροδία θα διευθύνουν σήμερα κατά σειρά και οι τρεις χωράκτες αυτής, μαθητές του αείμνηστου Μανώλη Κατσιμάρη, πρωτοψάλτες Κυριαζής Νικολέμης, Ιωάννης Χώρης και Μιχαήλ Μελέτης. Ο Βυζαντινός χορός του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1975, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, με πρωτεργάτη τον Μανώλη Κατσιμάρκο και οι ιεροψάλτες του Βόλου και της περιφέρειας. Ο Βυζαντινός χορός του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε πάρα πολλά φεστιβάλ βυζαντινής μουσικής με πρώτα βραβεία και διακρίσεις. Στο πρώτο μέρος, η χοροδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου υπό τη διεύθυνση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κυριαζή Ζάπη Νικολέη, θα αποδώσει κατά σειρά. Τον 22ο ψαλμό, κύριος Κειμένημε, σε ήχο τέταρτο, σε σύνθεση Εμμανουήλ Κατσιμάρκου. Το δοξαστικό των Έλληνων της Δευτέρας Κυριακής των Νηστιών, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, σε σύνθεση Κυριαζή Νικολέη. Και τον καλοφωνικό ήρμο Σύμου Ισχύς Κύριε, σε ήχο πλάγιο του Πρώτου, σε σύνθεση Εμμανουήλ Κατσιμάρκου. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.
με τον σεβασμένο επιμενάρχη μας να απογίνουν την τυπική πλακέτα στην οικογένεια του Τυρπόντος του Ψάλτου. Μου σιγοψηφίλησε ο Μανώλης. Πες τα γρήγορα να σπώ ότι μου κουραστήκαμε. Ότι είναι αυθεντικό και αληθινό, είναι αιώνιο και θεϊκό. Και σήμερα νομίζω συναντήσαμε στη βυζαντινή μουσική της Εκκλησίας μας ένα αστέρι. Αυθεντικό, αληθινό, δώρο Θεού και αιώνιο. Το πρωί γνωρίσαμε τον Μανώλη Χατζημάρκη. Το ταλέντο του, τις επιδόσεις του, την προσωπικότητά του. Απόψε είδαμε τους καρπούς του στο δέντρο. Και αν το πρωί χαμογελούσε, απόψε σιγοψεύει και γελάει. Και θέλω όλους να ευχαριστήσω γιατί αυτό που αποφασίστηκε να γίνει σαν μνημόσυνο με αποκορύφωμα την αυριανή θεολογία και την προσευχή μας για την ψυχή του, νομίζω ότι όντως ήταν δώρο. Και είναι δώρο δικό του προς εμάς. Δεν έχει ανάγκη αυτός αυτά που κάνουμε εμείς. Εμείς γευτήκαμε για άλλη μια φορά τη χάρη του και αυτό που άφησε σαν παρακαταθήκη στην παράδοσή μας, την πόλη μας και στην Εκκλησία. Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές και είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ τους οικείους για την παρουσία. Θα κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή στα πρόσωπα των σαρτάδων μας, των ιερέων μας μαθητών, των ψατριών μας και των νέων, κύριε Πρόεδρε, που όπως είδατε και είδατε έχουμε κοντά μας. Σήμερα σίγουρα η καρδιά της βυζαντινής μουσικής και της εκκλησιαστικής στην Ελλάδα χτυπάει στον χώρο. Εμείς προσφερόμεθα να χτυπάει κάθε φορά στον χώρο. Από εσάς εξαρτάται. Είδατε, γευτήκατε, σας ευχαριστούμε όλους για τα ταξίδια που κάνατε από διάφορες πόλεις να φτάσετε κοντά μας. Αύριο πρωτοψάλτε στα ψάλια, στα ψαρτήρια του καθηδικού μας ναού και είμαι βέβαιος ότι εκεί θα είναι και ο Μανώλης Χατζημάρκης για άλλη μια φορά να ψέρνει μαζί μας και να συλλειτουργούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είναι αιώνια η μνήμη. Να είστε καλά. Καλή αυριανή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.